100 χρόνια συμπληρώνεται φέτος από την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Η τουρκική θηριωδία στο μαρτυρικό Πόντο άφησε πίσω 353.000 θύματα που εξολοθρεύτηκαν με άγριες και υπόδεινες μεθόδους, χιλιάδες ξεριζωμένων που πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα και καμένη γη. 815 ελληνικές κοινότητες εξαφανίστηκαν, 960 σχολεία καταστράφηκαν και 1.134 εκκλησίες λαϊλατήθηκαν. Θέλουμε να ζητήσει η Τουρκία συγγνώμη για αυτά τα έσχη που έκανε, αλλά πρέπει πρώτα και εμείς σαν Έλληνες να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να κάνει αγώνα ώστε για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση των ποντίων. Φρίκη, εξάντληση κακουχίες, βασανιστήρια, πείνα, δίψα, πορείες θανάτου. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ πατά το πόδι του στη Σαμψούντα και ξεκινά και τυπικά η τελευταία και πιο άγρια φάση του σχεδίου εξόντωσης. Έναν αιώνα μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή, όπως και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Από την Κρήτη μεταφέρω στη Μακεδονία και σε όλο τον ελληνισμό, ποντιακό ελληνισμό, να δούνε αυτό το πράγμα ενότητα και να δείξουμε τους ξένους ότι έχουμε δίκιο. Και στο Ηράκλειο κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, όπου τελέσκε πνημιμόσυνη δέηση, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Σε ελληνικούς αιώνας αργοναχτών το όραμα και κάστρο διακρίτα.